Δεν σε ακούω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 31 Αυγούστου και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Αύξηση των προστήμων και άμεση φυλάκιση για τους εμπριστές, ανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα της κυβέρνησης, η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Βαρύ κατηγορώ της αντιπολίτευσης για έλλειψη σχεδιασμού και διαχειριστική ανεπάρκεια. Απόν από τη συζήτηση στη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με λίμωξη του αναπνευστικού. Δεν θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες σε 2 χρόνια βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού. Δίχως νόημα οι ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πρεμιέρα για τη νέα ψηφιακή ταυτότητα στις 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται η παρουσίασή της από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο δειρμός και σπαραγμός στην Τίνο, στην κηδεία του τρίχρονου αγοριού που πνίγηκε τρώγοντας τα φίλη. Τραγικά πρόσωπα οι γονείς του σε σοκ φίλοι και συγγενείς. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και αστυνομικών να κρατήσουν το αγοράκι στη ζωή δυστυχώς δεν απέδωσαν. Καταγγελίες για υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Τίνου. Η απάντηση της πολιτείας. Βαρύ κατηγορώ, εξαπέλυσε η αντιπολίτευση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους χειρισμούς και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τον όλεθρο που άφησε πίσω της η φωτιά, η οποία σημειωτέων συνεχίζει να καίει στον Εύρο και στο παρθένο δάσος της Δαδιάς για 13η ημέρα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για την κυβερνητική διαχείριση, ενώ ανήγγειλε τις τονωτικές ενέσεις που θα εφαρμοστούν στην πολιτική προστασία, καθώς και τις αλλαγές που θα έρθουν στη συνολική διαχείριση των δασών. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε 5 ώρες καεί και η ίδια έκταση που έκαψε μια πυρκαγιά αντίστοιχη στον Εύρο σε 5 ημέρες. Δεν επικαλούμε τα παραπάνω για να δικαιολογήσω χειρισμούς που έγιναν. Εκ του αποτελέσματος, όταν έχουμε αυτό το μέγεθος της καταστροφής, αυτοί δεν αποδείχθηκαν αντίστοιχοι των συνθήκων. Σε ό,τι αφορά το επίκεντρο της πολιτικής μας, δεν θα κουραστώ να το τονίζω. Δική μας προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εμείς θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το 112 και να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, μόνο μην μας πείτε ότι αυτό ήταν αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο. Ειδικά εσείς να μην το πείτε αυτό. Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των πυρκαγιών, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία και μηδενική αποτελεσματικότητα. Πάμε να δούμε τι είπαν και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Τώρα όμως είναι αθωράκιστη και τρέχετε να καλύψετε ελλείψεις. Γιατί έρχεστε σήμερα να παραδεχτείτε ότι, προσέξτε, νομίζω αυτό είναι κομβικό, τον Ιούλιο που είπατε ότι είμαστε έτοιμοι και κάναμε το καλύτερο δυνατό σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά, υπήρξαν πλέον 2 εξηγήσεις. Ή δεν ξέρατε, το οποίο είναι επικίνδυνο να κάνετε τέτοιες δηλώσεις ενώ δεν ξέρετε, ή ξέρατε και παραπλανούσατε. Κύριε Μητσοτάκη, αν είστε ένας πρωθυπουργός που εξαγγέλει επάρκεια μέσων και ετοιμότητα ενώ δεν γνωρίζει, είστε επικίνδυνος. Αν είστε ένας πρωθυπουργός που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει επάρκεια μέσων και παραπλανεί, είναι και αυτό το ίδιο επικίνδυνο. Οι δικές σας πρώτες 100 ημέρες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι τα αποκαλυπτήρια μιας κυβέρνησης αυξημένης αλαζονίας, αυξαμένης αυταρέσκειας και μηδενικής αποτελεσματικότητας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιας οργανωμένης ανευθυνότητας στη διαχείριση κρίσιμων προβλημάτων του ελληνικού λαού. Επενδύεται πάλι σε επικοινωνιακά παιχνίδια, συνωμοσιολογίες, φωλούρες, για να κρύψετε τις αστοχίες, τις αδυναμίες, τις αποτυχίες. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζανετάτο, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βουλή. Εδώ που συνεχίζεται η συζήτηση επί της προημερησίας διατάξεως για τις πυρκαγιές που έπληξαν όλο το καλοκαίρι στη χώρα, τοποθετούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Πήραμε μια γεύση και από το τι έχει υποθεί, αναγνώριση ευθυνών, ένα πλαίσιο αποκατάστασης των ζημιών και καλύτερης θωράκισης της χώρας, αλλά και σφοδρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης που αναγνωρίζει ευθύνες προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινείται η κουβέντα. Αυτή την ώρα έχουν μιλήσει περίπου 4 με 5 πολιτικούς αρχηγούς. Έχει δευτερολογίες και θα κλείσει την όλη διαδικασία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τριτολογία. Αναμένεται δηλαδή να πάμε μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται η κουβέντα. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον πέρα από τη συζήτηση για τις πυρκαγιές που αξίζει να αναφερθεί, είναι ο χαμός πραγματικός που γίνεται στο εσωτερικό των Σπαρτιατών. Καθώς... Παναγιώτη, αυτό θα σε ρωτούσα. Μάθαμε ότι απέμεινε ολομόναχο στα βουλευτικά έδρανα ο Βασίλης Τίνγκας. Ακριβώς. Ουσιαστικά πρόκειται για την εξέλιξη τις έντονες παρασκηνιακές διεργασίες που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο εσωτερικό των Σπαρτιατών. Ο κύριος Τίνγκας ήταν μόνος του στην Ολομέλεια σήμερα. Δεν υπήρξε κανένας βουλευτής από το κόμμα του ο οποίος να κάτσει στα έδρανα των Σπαρτιατών. Και είναι ένα θέμα, πρέπει να σας πω, στο οποίο αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Τίνγκας πριν από λίγα λεπτά στην τοποθέτησή του. Είπε δηλαδή ότι δεν ευθύνεται αυτός για την κατάσταση αυτή που επικρατεί, ότι οι κύριοι που λείπουν είναι καθοδηγούμενοι και αποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα εξωκοινοβουλευτικά. Το λέω με το θάρρος της γνώμης μου, είπε χαρακτηριστικά. Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek Mafia και Don Corleone, που λένε τι θα κάνουν οι βουλευτές και πώς θα το κάνουν. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες. Πολύ σοβαρές αυτές οι καταγγελίες, βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να πούμε ότι φωτογραφίζει τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη με αυτές τις αναφορές. Δεν το είπε ονομαστικά, αλλά το μυαλό όλων μοιραία πάει εκεί, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει μια δυναμική στο εσωτερικό των Σπαρτιατών υπέρ του Κασιδιάρη. Και έχει διαδραματιστεί τις σχέσεις και τις νέες ισορροπίες. Ακριβώς. Και υπάρχει και το εξής τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον κύριο Τίνγκα να προχωρά ακόμα και σε διαγραφή 3-4 βουλευτών εντός ημέρας, ενώ από την πλευρά τους οι βουλευτές χαρακτηρίζουν συνειδητή και συμβολική την απουσία τους, καθώς όπως λένε ο Τίνγκας δεν δέχεται την προοπτική διεξαγωγή συνεδρίου, που έχει να κάνει βέβαια με τον έλεγχο του κόμματος και στο βάθος τον έλεγχο της κρατικής χρηματοδότησης, που είναι παχυλή σε βάθος τετραετίας, είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θα το παρακολουθούμε. Αλλάζουμε λοιπόν θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των ταυτοτήτων. Σε 2 χρόνια και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού δεν θα ισχύουν οι παλιές πλαστικές ταυτότητες, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα για την ανανέωση του παλαιού τύπου ταυτοτήτων δεν έχουν πλέον νόημα. Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με τον Υπουργό θα παρέχουν ασφάλεια και θα θωρακίζουν τον πολίτη από τις πλαστογραφήσεις. Στον αντίποδα, βέβαια, οι αρνητές, ορισμένοι εκ των οποίων υποστηρίζουν ότι πάνω στις νέες ταυτότητες θα χαρακτεί το σήμα του Σατανά, επιμένουν να στρατοπεδεύουν έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Ο παροξισμός μερίδας πολιτών που αντιτίθενται στις νέες ταυτότητες συνεχίζεται. Δεν με ευχαριστεί το γεγονός ότι δίνω τη συνένεσή μου, γιατί δεν ξέρω ποιος θα τα διαχειρίζεται. Εφόσον έχουμε, γιατί να μην τις κρατήσουμε αυτές. Προσπαθούν να σωθούν από τις τσιπαρισμένες ταυτότητες, όπως λένε, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις πιο εφάνταστες δικαιολογίες. Όλοι έχουν ανήλικα ανιψάκια, παιδάκια, εγγονάκια, τα οποία παίζουν με ψαλίδια και κόβουν τις ταυτότητες. Τι περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή. Αλλά να δίνεις αιχμηρά αντικείμενα σε ανήλικα που δεν είναι υπό την επίβλεψή σου. Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ από τον Αύγουστο του 2026 δεν θα ισχύουν οι παλιές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης καινούργιων ταυτοτήτων. Κατά τη γνώμη μου, για ανεξήγητους και εντελώς αδικαιολόγητους λόγους, υπόκεινται σε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Βλέπω αυτό το πράγμα δηλαδή χωρίς κανένα νόημα να συνοστίζονται σε ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να πάρουν ένα δελτίο ταυτότητας, το οποίο, γιατί αυτό δεν έχει περάσει το δημόσιο διάλογο, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υποχρεωτικά,
Σε 2 χρόνια δεν θα ισχύει. Την ίδια ώρα σε κάποια αστυνομικά τμήματα έχουν ξεκινήσει ήδη δοκιμές. Δεν υπάρχει κανένα τσιπάκι γεωεντοπισμού, κανένα μικρόφωνο, καμία κάμερα. Είναι μια πλαστικοποιημένη κάρτα, όπως η χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που έχουν ήδη στο πορτοφόλι τους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζονται. Θέλουν να σε ρομποτοποιήσουν. Ο συγκεκριμένος κύριος ισχυρίζεται μάλιστα πως όσοι έκαναν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχουν εγκατεστημένο ήδη το πρώτο τσιπάκι στο σώμα τους. Από το πρώτο εμβόλιο κιόλας σου φυτέψανε και ένα μικρό τσιπ. Και άλλοι, όπως ο γέροντας Δοσίθεος, υποστηρίζουν πως η ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι ο αραβόνας του τελικού σφραγίσματος. Αν δεχτούμε αυτό, θα δεχτούμε και το επόμενο που είναι το σφράγισμα. Είναι, θα λέγαμε, ο αραβόνας. Οι νέες ταυτότητες έβγαλαν στους δρόμους και τους επαγγελματίες φωτογράφους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη νέα τροπολογία, σύμφωνα με την οποία οι φωτογραφίες ταυτότητας θα βγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα. Είναι αδιανόητο το κράτος να έρχεται να μας παίρνει τη δουλειά μας. Με το μαγαζί μας συντηρούμε, έχουμε νίκη, έχουμε τέβε. Πληρώνουμε ΦΠΑ, έχουμε υπαλλήλους. Όλα αυτά δεν θα χαθούν. Αλλά δεν είναι μόνο οι φωτογράφοι που διαμαρτύρονται, καθώς και οι ίδιοι αστυνομικοί εξηγούν πως δεν μπορούν να επιφορτιστούν με αυτή τη δουλειά. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Είμαστε αστυνομικοί και η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. Την ίδια ώρα, μακρά είναι η λίστα αναμονής για την ανανέωση των παλαιών ταυτοτήτων στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα ουσίας, καθώς αφορά στην υγεία μας και τι πιο πολύτιμο από την υγεία, από την καλή υγεία του καθενός. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μέσω Skype τον κύριο Μανώλη Καλαμπόκα, με ευτήρα γυναικολόγο, αλλά και αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρίων του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαμπόκα. Καλησπέρα, κύριε Βεντούρα, και στους τηλεθεατές μας, και καλή τηλεοπτική σεζόν εύχομαι. Να έχουμε καλές αρχές για όλους μας. Λοιπόν, να επιστρέψαμε από τις στενές διακοπές, να μιλήσω για εμάς τις γυναίκες. Ο οργανισμός μας έχει καταπονηθεί, ολονώνα λίγο πολύ, από τα μπάνια, από την παραλία, από την αμμουδιά, από το φαγητό, ίσως να κάναμε λίγο μεγαλύτερη χρήση αλκοόλ. Τι χρειάζεται να κάνουμε, ποιες εξετάσεις χρειάζεται να κάνουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ξεκινάμε τη χρονιά μας δυναμικά, με υγεία, για να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια της να είμαστε και δημιουργικές όλες εμείς οι γυναίκες. Ακριβώς. Καταρχήν, καλοκαίρι είναι. Πρέπει να το ρίξουμε και λιγάκι έξω, να περάσουμε καλά. Αλλά όντως, το να είμαστε υγιείς, να αισθανόμαστε καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, από ένα μικρό ενόχλημα, κάποιον πόνο το οποίο μπορεί να έχουμε, η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ όλες και όλοι μπορεί να το έχουμε νιώσει, σε ρίχνει, σε τραβάει λιγάκι πίσω από την καθημερινή σου δραστηριότητα. Άρα αλλάζει την ποιότητα της ζωής. Σε στρεσάρει, σε αγχώνει και μια γυναίκα, να αποδώσει. Ακριβώς, εννοείται. Όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελες. Και αυτό επειδή περάσαμε καλά στις διακοπές και οι γυναίκες, επειδή κάναμε τα μπάνια μας λιγάκι σε αμμουδιές, ίσως μερικές φορές δεν προσέχαμε λιγάκι όπως θα έπρεπε, δεν αλλάζαμε μαγιό, να είμαστε στεγνές, να μην αλλάζουμε την πετσοτερούλα κάθε φορά, να μην στεγνώνει, θα μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά συχνό και αρκετές ασθενείς παραπονιούνται, γυναίκες, ότι έχουν συχνά προβλήματα με κολπίτιδες, με μυκητασικές κολπίτιδες, το συχνότερο αίτιο, δηλαδή με συμπτώματα από την κόλπο, με προβλήματα όπως είναι άρα ο κνισμός, τι χρειάζεται να κάνουν, δηλαδή ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν. Επισκεφτόμαστε ακριβώς τον γυναικολόγο μας, είναι το πιο βασικό, να γίνει μια σωστή και καλή και κλινική εξέταση. Και επίσης αυτό το οποίο μπορεί να χρειαστεί να γίνει, μια καλλιέργεια κολπικού υγρού. Γιατί πολλές γυναίκες έχουν στο μυαλό τους ότι το τεστ PAP είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουν. Αυτό θα πρέπει όντως να γίνεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 1 με 3 χρόνια σε συνδυασμό με το HPV τεστ. Δηλαδή. Είναι ετήσιος. Σε συνδυασμό με HPV τεστ μπορεί να πάει λίγο παρακάτω. Αλλά άλλο το τεστ PAP, άλλο ανιχνευκίνο αυτό, είναι να λιώσεις και προλαμβάνουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αλλά μια καλλιέργεια κολπικού υγρού, αν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, είναι που χρειάζεται, για να βρούμε αν υπάρχει μια διαταραχή στη χλωρίδα του κόλπου ή κάποια λίμωξη με κάποιο μικρόβιο ή ανάπτυξη παραπάνω των μυκήτων από όσο πρέπει και να χρειαστεί ωραία, κάποια αντιβιωτική λοιπόν, θεραπεία. Φρόνιμο λοιπόν και συνετό είναι όλες οι γυναίκες να πάνε να τσεκαριστούν, να κάνουν γυναικολογικούς ελέγχους σύμφωνα με τις καθοδηγήσεις των ιατρών τους και όχι μόνο βέβαια, γιατί όπως είπατε ακριβώς, μπορεί κάποιος να έχει κάποια ενόχληση διαφορετική, χρειάζεται και αυτή να την ανιχνεύσει προκειμένου να δει τι είναι ακριβώς. Απλά ξέρετε κάτι που μπορεί να μην έχουμε και ενόχληση, αυτό το πρόβλημα. Ότι θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχό μας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί πολλές λοιμώξεις, μιλώντας επιστημονικά, πολλά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι συμπτωματικά. Δηλαδή δεν μας κάνουν κανένα πρόβλημα. Υπάρχει το μικρόβιο, δημιουργεί πρόβλημα,
και δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Μπορεί να μην είναι αυτό που είπαμε μας ενοχλεί και μας αναγκάζει να πάμε στον γιατρό, αλλά καλύτερα να μην φτάνουμε στο σημείο εκείνο το οποίο θα πρέπει να πάμε. Να προκύψει ένα βήμα πριν, το πρόβλημα. Πρόληψη, ακριβώς κάνουμε τον ελεγχό μας, ετήσιο ή όχι μετά από διακοπές, μια καλή διακολπικού υγρού, μια καλή εξέταση, το περιχογράφημά μας και δεν αντιμετωπίζουμε καν πρόβλημα, βρίσκουμε το πρόβλημα πριν καν αυτό εκδηλωθεί, το θεραπεύουμε και είμαστε πάρα πολύ καλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, αυτό που θέλω να μου πείτε και είναι πολύ σημαντικό, ουσιώδες για όλους, έχουν, δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, πού μπορούν λοιπόν οι γυναίκες, αλλά και γενικότερα, να εξεταστούν δωρεάν. Τρέχετε τα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων, πολύ πετυχημένα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια. Θα παραδώσετε 7 δημοτικά ιατρία σε 7 δημοτικά διαμερίσματα, σωστά? Ανακοινώνουμε δηλαδή πρώτη φορά όντως την εκπομπή σας και ευχαριστώ γι' αυτό την ίδρυση του νέου Δημοτικού Ιατρίου. Μα είναι είχαμε σπουδαίο 6, νέο. Είναι σπουδαίο νέο, ειδικά τις μέρες αυτές όπως είπατε που ο κόσμος μπορεί να λίγο ζορίζεται οικονομικά, θα έχει πρόσβαση τελείως δωρεάν μόνο με το ΑΜΚΑ, κάθε κοινότητα και το δημοτικό του ιατρείο. Στην πλειοψηφία των οποίων έχουμε και γυναικολόγους, μια από τις ειδικότητες αυτές είναι βασικές ειδικότητες, που τις καλύπτουμε. Παθολόγους, καλές ειδικότητες, φυσιάτρους, γενικούς γιατρούς, οφθαλμιάτρους, δερματολόγους, τα λέω γρήγορα λιγάκι, τελείως δωρεάν όλα αυτά. Άρα, δημιουργούμε μαζί με το Δήμαρχο, μεγάλη τον Κώστα Κακογιάννη, μια ομπρέλα δημόσιας υγείας. Στηρίζουμε όντως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και την πρωτοβάθμια υγεία, στην οποία στερούμε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο μας λείπει σε αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, το έχω πει άπειρες φορές, στο νοσοκομείο για ψήλου πίδημα ή να περιμένουμε πολλές ώρες εξωτερικά ιατρία κάποιου νοσοκομείου. Κλείνουμε το ραντεβού μας τηλεφωνικά. Μόνο με το ΑΜΚΑ μας, στο Δημοτικό Ιατρείο της γειτονιάς μας, εξεταζόμαστε δωρεάν. Κάνουμε τις εξετάσεις μας δωρεάν. Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση και ποιοτική δωρεάν, από ό,τι μαθαίνουμε. Βεβαίως, ακόμα και στις εξετάσεις, στις ειδικότητες οποίες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, ο χρόνος αναμονής δεν υπερβαίνει τη μία εβδομάδα. Άρα πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία, σαν να πηγαίνουμε στον ιδιώτη γιατρό, που μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα, εξυπηρετούμαστε πάρα πολύ καλά στα δημοτικά ιατρία και πλέον σε 2 νέους υπερσύγχρονους χώρους. Ανοίγουμε 12 Σεπτεμβρίου το νέο δημοτικό ιατρείο στην τρίτη κοινότητα Πειραιώς 108 και ιδρύουμε για πρώτη φορά, γιατί δεν είχε, στην 7η κοινότητα, στην καρδιά των Αμπελοκήπων, πίσω από το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν, το νέο δημοτικό μας ιατρείο, που είναι στην οδό Σλίμαν και Καλαμών, ακριβώς πίσω από το Ρίκος Ντινάν, με μια τεράστια γκάμα ιατρικών ειδικοτήτων. Είναι μια δράση, ένα έργο, θα έλεγα εγώ, άξιο παραδειγματισμού. Μακάρι να το ακολουθήσουν, να το εφαρμόσουν και άλλοι δήμοι. Και άλλοι δήμοι, είδα, καλώς κάνουν λιγάκι και είδα, το έχουν συμπεριλάβει στο προεκλογικό τους δεσμεύσεις, στο πρόγραμμά τους, για την επανίδρυση, παραδείγματος χάρη ο Δήμος Νέας Φιλοθέης και Ψυχικού, για την επανίδρυση του Δημοτικού του Ιατρίου. Νομίζω ότι είμαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση, έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Ελπίζουμε στην επανεκλογή μας και με τη βοήθεια του Δημάρχου να κάνουμε ακόμα περισσότερα και στα επόμενα 5 χρόνια που έρχονται. Τώρα θέλω να πούμε και κάτι ακόμη, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Ένα λοιπόν από τα έργα τα οποία τρέξατε είναι και η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Τι είναι, σε τι αφορά? Να πούμε λιγάκι τι δεν είχαμε στο Δήμο τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο ίσχυε στους υπόλοιπους Δήμους. Όλα τα παιδιά 4 ή 6 ετών θα έπρεπε να πάνε στην δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή σε σχολείο, υποχρεωτικό από τον νόμο. Μόνο ο Δήμος Αθηναίων είχε μείνει πίσω, δεν είχαμε καν τίποτα ετοιμάσει, δεν είχαμε βρει τίποτα έτοιμο από την προηγούμενη διοίκηση. Δεν μου αρέσει να κατηγορώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα 1.300 δηλαδή από παιδιά, βάση. Όχι μόνο μηδέν, δεν, οι υπηρεσίες καν δεν το είχαν κατά νου, παρόλο νόμος υπήρχε εκεί, είχε εφαρμοστεί στους υπολείπους Δήμους. Ο Δήμος Αθηναίων, η πρωτεύουσα, δεν είχε αυτή τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά, δηλαδή ηλικίας 4 έως 6 ετών, να μπορούν να πάνε στο σχολείο δωρεάν. Αυτό το καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο και ιδρύσαμε εκατοντάδες νηπιαγωγεία σε όλη την Αθήνα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 1.300 παιδιά περίπου κάθε χρόνο να πηγαίνουν στο σχολείο, κάτι το οποίο βοηθά όχι μόνο τα ίδια στην καλή ανάπτυξή τους, στην ψυχοκοινωνική, να κοινωνικοποιούνται νωρίτερα, να αναπτύσσουν το χαρακτήρα τους και τις πνευματικές τους ικανότητες, αλλά και τις οικογένειες. Μιλάμε για υπογεννητικότητα, μιλάμε για το πώς στηρίζουμε τις οικογένειες και εμείς το κάναμε πράξη. Γιατί φανταστείτε τι βάρος ήταν. Ακριβώς, να μην μπορούσαν τα παιδιά αυτά να βρουν
να αφήνουμε ένα μικρό βάρος στους γονείς και να στηρίξουν την οικογένειά τους. Και ψυχολογικό και οικονομικό βάρος. Μεγάλη υπόθεση τη σήμερα ημέρα να ελαφρύνει κανείς μια οικογένεια από αυτά τα βάρη. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαμπόκα. Να σας ευχηθούμε καλό προεκλογικό αγώνα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ κάνει έργο. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα επιβραβευτείτε. Ευελπιστούμε ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συντετριμένη είναι η οικογένεια του παιδιού, του τρίχρονου αγοριού που πνίγηκε στην Τίνο την ώρα που προσπαθούσε να φάει στα φύλλη. Παγωμένο είναι και ολόκληρο το νησί που δεν μπορεί να πιστέψει το κακό αυτό που έγινε. Οι συγγενείς του άτυχου παιδιού επιρρύπτουν ευθύνες για ελλειπή στελέχωση του Κέντρου Υγείας Τίνου, με το Υπουργείο Υγείας να απαντά ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνος και ιατρικώς δυνατόν προκειμένου να σωθεί το παιδί. Έχασαν το αγγελούδι τους μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το 3,5 ετών αγοράκι στην Τίνο έτρωγε στα φύλλα δίπλα στην Ταντά, που είχε αναλάβει να το προσέχει όσο οι γονείς του βρίσκονταν στην εργασία τους. Ξαφνικά το παιδί άρχισε να πνίγεται. Η κοπέλα κάλεσε έντρομη. Πρώτα τον πατέρα που ήταν στο μαγαζί του κάτω από το σπίτι. Όχι, το παιδάκι μου δεν τα κατάφερε. Ο άντρας μου εδώ μαγαζί ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι και την το κατέβασε η κοπέλα εκεί. Και μετά πήγε στην αστυνομία. Ήταν το παιδί με την κοπέλα που το πρόσεχε και μόλις έφυγα μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο να πάω σε κέντρο υγείας. Με το παιδί να έχει χάσει το σφιγμό του. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και ο πατέρας το μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα που είναι απέναντι από το σπίτι. Εκπαιδευμένοι αστυνομικοί στις πρώτες βοήθειες βγάζουν δύο ρόγια στα φύλλα από το στόμα του. Όμως το παιδί δεν επανέρχεται. Με περιπολικό το μεταφέρουν στο κέντρο υγείας της Τίνου. Πέσαν πάνω του δύο παιδίατροι, ένας καρδιολόγος, συν τους αγροτικούς που έχουμε. Επί μία ώρα, δυστυχώς το παιδάκι δεν επανήλθε. Κάνανε και προσπάθειες να το διασωληνώσουν, αλλά δεν πήγαινε το οξυγόνο, γιατί είχε φράξει η αναπνευστική οδός. Είναι τα πρώτα 4 λεπτά. Τι μπορεί να γίνει στα πρώτα 4 λεπτά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας, υπήρχαν διαθέσιμα ασθενοφόρα, όμως δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Ενώ ο πατέρας του άτυχου παιδιού υποστηρίζει πως θα υπήρχε ελπίδα για το αγγελούδι του, αν δεν ήταν υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας του νησιού. Πέσαμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αν δεν ήταν τόσο υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας Τίνου για 20.000 κατοίκους το καλοκαίρι, μπορεί και να υπήρχε ελπίδα και το παιδί να ζούσε τώρα. Οι γιατροί που ήρθαν ήταν όλοι ιδιώτες εξωτερικοί για να βοηθήσουν. Μέσα υπήρχαν κάτι γιατροί, δεν ξέρω το αγροτικό τι κάνουν, και κάτι νοσηλευτές παιδάκια. Το Κέντρο Υγείας Τίνου είναι στελεχωμένο προκειμένου να καλυπτεί καθημερινά τα έκτακτα περιστατικά, τα οποία είναι και αυξημένα λόγω της έντονης τουριστικής περίοδου. Τονίζει με ανακοίνωσή της η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκε ότι ήταν ανθρωπίνος και ιατρικώς δυνατό για τη σωτηρία του παιδιού. Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού, ο οποίος μας βύθισε σε ανίποτη θλίψη. Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στον Πειραιά, παρουσία των γονιών, ενώ αναμένονται και αποτελέσματα στοχευμένων εξετάσεων. Βρήκαμε τα περιθανάτια ευρήματα, σίγουρα πολλαπλούς ιατρικούς χειρισμούς σε προσπάθεια διάσωσης του παιδιού. Και βρεθήκαν και κάποια άλλα ευρήματα που στοχευμένα τώρα αναμένουμε κάποια αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Εμένα το παιδί μου δεν θα έχει γυρίσει πίσω. Η κηδεία του παιδιού έγινε το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών στη χώρα του νησιού. Τι μπορούμε να κάνουμε αν το παιδί μας πνίγεται και δεν μπορεί να αναπνεύσει? Η Λαβή Χάιμλιχ μπορεί να είναι σωτήρια μέχρι να αναλάβει γιατρός. Στηρίζουμε το θώρακά του, εφόσον πρόκειται για παιδί, με το χέρι μας, το στρέφουμε στο πλάι και φέρουμε 5 χτυπήματα στο ύψος της ομοπλάτης, ανάλογα με το σωματότυπο του παιδιού που έχουμε. Αν με αυτές τις κινήσεις το ξένο σώμα δεν βγει, τότε πηγαίνουμε από πίσω, αγκαλιάζουμε το παιδί και φροντίζουμε ώστε ο θώρακάς μας να είναι στο ύψος της πλάτης του. Βάζουμε τη γροθιά μας στη μέση της απόστασης μεταξύ του ομφαλού και της ξυφοειδούς απόφυσης, το σημείο δηλαδή που ενώνονται τα πλευρά μας, και φέρουμε 5 κοιλιακές οθήσεις με φορά μέσα και πάνω. Για 13η συνεχόμενη μέρα η πυρκαγιά στον Εύρο κατακαίει το παρθένο δάσος της Δαδιάς, το οποίο έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Η οικολογική περιβαλλοντική καταστροφή είναι τεράστια και όλο το βράδυ από τις συνεχείς αναζωπηρώσεις κινδύνευσαν ακόμη και χωριά στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ηχήσει και πάλι το 112. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στον Εύρο. Η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει τα πάντα στο Διάβα της για 13η ημέρα, έχοντας μετατρέψει σε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ένεργα παραμένουν τα δύο μέτωπα στις περιοχές της Λεπτοκαριάς και ειδικότερα στη θέση Μεγάλο Ρέμα και στην Κοτρονιά.
Η αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων σε νοτιάδες από βορειοανατολικούς που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες σπρώχνει τη φωτιά προς τους οικισμούς με την πορεία της να είναι ακόμη ανεξέλεγκτη. Χθες το μεσημέρι δόθηκε εντολή στους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς Γιαννούλη και Σιδηρό. Το δύσκολο έργο των ελληνικών δυνάμεων συνδράμουν πυροσβέστες από Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Γαλλία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία και Αλβανία. Οι δυτικοί άνεμοι το βράδυ σε συνδυασμό με τις αντιπυρικές ζώνες απομάκρυναν την φωτιά προς Δαδιά και Σουφλή, με τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση των οικισμών. Το πριν και το μετά της φωτιάς στον Εύρο. Μαύρη εικόνα. Το δάσος της Δαδιάς, ένας τόπος καταπράσινος, πλέον έχει χαθεί. Ήταν παράδεισος. Είναι κρανίου τόπος. Ήταν ζωή και οξυγόνο. Είναι στάχτη. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα. Ότι ήταν ένας οικότοπος που σαν αυτόν δεν υπήρχε άλλος, με την καταστροφή του, επειδή απαιτούνται τόσα πολλά χρόνια για να ξαναγίνει, το πιο πιθανό είναι να μην τον έχουμε ξανά. Ήταν μια καταστροφή η οποία είναι δυστυχώς μη αναστρέψιμη. Η δορυφορική απεικόνιση της φρίκης και το πώς εξαπλώθηκε ο όλεθρος αυτές τις 13 ημέρες είναι συγκλονιστική. Δείτε πώς ξεκίνησε η φωτιά που απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα στις 20 Αυγούστου, καίγοντας 50.000 στρέμματα και πώς κατάφερε μέχρι και τις 29 του μηνός να εξαπλωθεί ταχύτατα και να κατακάψει 812.600 στρέμματα γης. Τεράστια είναι η καταστροφή και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τις έως τώρα καταγραφές, έχουν καεί 90 πυμνιοστάσια και πάνω από 4.000 ζώα, κυρίως εγωπρόβατα και λίγα βοήδη. Είχαμε αρκετούς κτηνοτρόφους συναδέρφους που κάηκαν τα πυμνιοστάσια τους και χάσαμε και ζωικό κεφάλαιο. Χάσαμε περίπου στις 4.000 ζωικό κεφάλαιο και αυτοί που σώσαν τα ζώα τους και σώσαν και τα πυμνιοστάσια τους έχουν χάσει όλο το βοσκότοπο. Χάσανε τις ζωοτροφές. Τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν αποζημιώσεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα χορηγηθούν οι αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο και μέχρι τα Χριστούγεννα οι προκαταβολές για την φυτική παραγωγή. Αλλάζουμε θέμα. Επιχείρηση από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εντός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνιούπολη πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εκένωσαν κατηλημένο χώρο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ο χώρος αποδόθηκε στον κοσμήτορα της σχολής μετά από περίπου 20 ολόκληρα χρόνια. Το υλικό που βρέθηκε εντός της κατάληψης εξετάζεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Από τις έρευνες που έχουν μέχρι τώρα ολοκληρωθεί, βρέθηκαν κράνη, κοντάρια, αφίσες και πανό. Οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται για την εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Ένα σώμα, μια γροθιά, δημοσιογράφοι και κοινωνία, να κόψουμε τον βήχα όσων αποπειρώνται να αφημώσουν και να καταπατήσουν την ελευθερία του τύπου. Δημοκρατικό χρέος, μην περάσει ο φασισμός τους. Έγραψε στην προσωπική του σελίδα στα social media ο δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, Γιώργος Παπαχρήστος, ως απάντηση βεβαίως στην τραμπούκικη επίθεση που δέχθηκε από τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη και τους δύο μπράβους του. Ο τραμπούκος εφοπλιστής και η παρέα του, δίχως καμία αιτία και καμία αφορμή, πλησίασαν τον δημοσιογράφο στο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα που παρακολουθούσε, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το κεφάλι, τον έβρισαν και τον απείλησαν στιγνά. Μετά από την ύπουλη την άνανδρη αυτή επίθεση, ο Νταΐς εφοπλιστής κρύφτηκε για να αποφύγει το αυτόφορο. Την επίθεση καταδίκασε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η ΕΣΥΑ. Απρόκλητη τραμπούκικη επίθεση στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο. Ο εφοπλιστής Γιάννης Καραγιώργης επιτέθηκε στον αρθρογράφο και σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, ευνηδιάζοντάς τον και χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αμέσως μετά άνοιξε τις απειλές αυτές ότι θα με σκοτώσει. Κάλεσε έναν από τους δύο μπράβους που τον ακολουθούσαν να με πυροβολήσει. Η επίθεση σημειώθηκε στο ΟΑΚΑ στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός Μπράγκα μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών. Ο Γιάννης Καραγιώργης, συνοδευόμενος από δύο μπράβους, πλησίασε τον Γιώργο Παπαχρήστο τη στιγμή που εκείνος συνομιλούσε με συνάδελφό του δημοσιογράφο και του επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά.
Ο εφοπλιστής απείλησε τον δημοσιογράφο ότι θα τον σκοτώσει φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Είσαι τελειωμένος», ενώ έδωσε εντολή στους μπράβους του να τον σκοτώσουν επί τόπου. Το όνομα του Γιάννη Καραγιώργη είχε εμπλακεί πριν από 1,5 χρόνο σε μια σκοτεινή υπόθεση που αφορούσε τα κεφάλαια με τα οποία προ 8 ετίας είχε επιχειρήσει να στήσει το δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ΕΛΑΣΝΕΤ προκειμένου να στηρίξει ρωσικά συμφέροντα. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποκαλύφθηκε από αμερικανικές πηγές ότι ο Καραγιώργης ήταν άνθρωπος των Ρώσων και πίσω από το δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών κρυβόταν μια καλωστημένη κομπίνα με πρωταγωνιστή τον Ρώσο ολιγάρχη Κωνσταντίν Μολοφέγεφ, κολλητό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Γι' αυτόν έχω γράψει ό,τι έχει γράψει και ο υπόλοιπος ελληνικός τύπος. Στη στήλη μου στο Στίγμα, στα Νέα, έγραψα αυτά για τα ρώσικα λεφτά με τα οποία στήθηκε το δίκτυο του, το ΕΛΑΣΝΕΤ. Ο αρθρογράφος του Βήματος και των Νέων μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε την επίθεση. Η ελευθερία του τύπου αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας μας και τραμπούκικες ενέργειες δεν χωρούν. Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του τύπου, εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας. Και το πολιτικό σύστημα της χώρας οφείλει σταθερά και πάντα να βρίσκεται απέναντι σε αυτές. Υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις μας βρίσκουν σταθερά απέναντι και υπενθυμίζουν το καθήκον όλων μας να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Τονίζουμε ότι οι τραμπουκισμοί και οι μαφιόζικες συμπεριφορές δεν αρμόζουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία και καλούμε τη δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές να πράξουν γρήγορα το καθήκον τους. Αργά το βράδυ, ο δημοσιογράφος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Πεντέλης, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του εφοπλιστή. Ο Γιάννης Καραγιώργης διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πάμε τώρα στα νέα της φιλοζωίας, όπως συνηθίζω να τα λέω, να τα χαρακτηρίζω και γνωρίζω ότι είμαστε πολλοί, όλοι εμείς που μας ενδιαφέρει το θέμα και έχουμε τις συγκεκριμένες ευαισθησίες. Θα συνδεθούμε λοιπόν μέσω Skype με την κυρία Πινελόπη Μόκα, η οποία είναι πρόεδρος της φιλοζωικής Μεσολογγίου, της φιλοζωικής Η Ελπίδα. Καλησπέρα σας, κυρία Μόκα. Καλησπέρα σας. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι κυρίως και πάνω απ' όλα η ελληνική περιφέρεια. Ας μου επιτραπεί να το πω, καθώς είμαι μεγαλωμένη στην αγαπημένη ελληνική επαρχία. Πριν έρθουμε όμως σε εσάς, θέλω λοιπόν να πάμε σε μια πρόσκληση που υπάρχει σήμερα για το γαλάτσι. Το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στα πυρόπληκτα ζώα μας. Τα ζώα λοιπόν από τις πυρκαγιές που επλήγησαν, από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, βρίσκονται στα Ολυμπιακά ακίνητα στο γαλάτσι. Υπάρχει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση, όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει, να σώσει για μια ολόκληρη ζωή ένα από αυτά, να πάει απόψε εκεί από τις 6 έως τις 9. Ευχαριστώ πολύ το σκηνοθέτη μας και τον αρχιτέκτη μας. Ερχόμαστε λοιπόν σε εσάς, κυρία Μόκα. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε στα social media μια φωτογραφία που είναι απερίγραπτη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, πώς να την κατονομάσω. Ο αρχισυντάκτης μας, ο Χρήστος Πολύζος, αν θέλει παρακαλώ, να μας δείξει τη φωτογραφία με τα τρία, αυτές τις φωτογραφίες με τα τρία τα σκυλάκια τα οποία βρίσκονται μέσα σε έναν κάδο, να τον πω, στην καρότσα ενός φορτηγού. Εδώ, τα βλέπουμε, φαίνονται σαν να είναι ναρκωμένα. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν τι έγινε εκεί στο Δήμο Ξηρομέρου? Έγινε μια καταγγελία λοιπόν. Η πρώτη καταγγελία λοιπόν πάθηκε στο Δήμο, στην κυρία Δασμαστοπούλο, στη φιλοζωική Αγρινίου, η οποία μας ενημέρωσε ότι κάποια αυτόπτης μάρτυρας ήταν μπροστά στο περιστατικό του μαζέματος των ζώων. Οπότε ειδοποιήθηκε το μέλος μας που είναι στο Δήμο Ξηρομέρου, η κυρία Βέρη και η άλλη εθελόντριά μας. Η ίδια κινήθηκε, πήρε τηλέφωνο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να ρωτήσει τι έχει συμβεί. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια του περιστατικού, ότι δεν γνώριζε. Αφού λοιπόν όλοι δεν γνωρίζανε, πήγε η εθελόντριά μας στο σημείο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού πήγε πρώτα στο αστυνομικό τμήμα και έκανε καταγγελία του γεγονότος, καθώς η μάρτυρας που ήταν μπροστά είπε ότι νάρκωσε τα ζώα με πάστες ηρεμιστικές. Το παραδέχτηκε αυτό, κυρία Μόκα?
Βεβαίως, αφού ήταν μπροστά η μάρτυρα. Φαίνονται και όλα στη φωτογραφία, αν κάποιος έχει έτσι μια πιο παρατηρητική ματιά, ότι τα ζώα φαίνεται σαν να είναι σε καταστολή. Αν είχαν και τις αισθήσεις τους, θα λειτουργούσαν διαφορετικά. Ακριβώς. Έβαλε λοιπόν, χρησιμοποίησε λοιπόν ηρεμιστικές κτηνιατρικές πάστες, τις έριξε μέσα στο φαγητό. Και είπε λοιπόν η μάρτυρα ότι δεν χρειαζόταν να ρίξει πάστες, καθώς τα ζώα ήταν ήρεμα. Αυτή είπε ότι εγώ έτσι κάνω. Σε αυτό που λέτε τώρα θα σας πω το εξής. Εγώ προσπάθησα να εντοπίσω το δήμαρχο του Ξηρομέρου την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τα κατάφερα. Σήμερα επανήλθα με τηλεφώνημα στο γραφείο του, γιατί ήθελα να είναι το ρεπορτάζ μας ισορροπημένο. Είπα ότι θα το παρουσιάσω το θέμα σήμερα και αν θέλει να είναι και αυτός εδώ στην κουβέντα μαζί μας για να ακουστούν όλες οι πλευρές. Μου τηλεφώνησε λοιπόν στη συνέχεια ο κύριος Τριανταφυλάκης, ο οποίος μου είπε ότι υπήρξε μια καταγγελία ότι το λευκό το σκυλάκι, το οποίο είναι αυτό που βρίσκεται στη μέση από τα τρία, ότι ήταν επιθετικό. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Μάλλον όχι στη μέση, αυτό που βρίσκεται στην άκρη. Ναι, ναι, στην άκρη. Αυτό μου είπε, αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας είπε, τίποτα άλλο δεν σας ανέφερε. Μου είπε αυτό και μου είπε ότι τα περισυλλέξανε προκειμένου να τα πάνε σε έναν χώρο που έχει ο Δήμος. Λέω, υπάρχει κάποιος οργανωμένος χώρος. Μου είπε όχι ακόμα, αλλά γενικά εδώ στο Ξηρόμερο που είμαστε υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Βέβαια, όταν τον ρώτησα αυτό που λέτε κι εσείς, υπάρχει κάποια οργάνωση, μου λέει ότι έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες στα χαρτιά προκειμένου μελλοντικά να υπάρξει. Μέχρι στιγμής τέτοιος τόπος, τέτοιος χώρος δεν υπάρχει. Ωραία, λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά λοιπόν χώρος, ούτε νόμιμος ούτε παράνομος. Τα ζώα, η κυρία λοιπόν η οποία ανέφερα, που έκανε την περισυλλογή, ήταν υπάλληλος του Δήμου του. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε πού θα πάνε τα ζωάκια, είπε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία ότι έχει ενημερώσει την κυρία Βούλα Αναγνωστοπούλου τη Φιλοζωική Αγρινή ότι τα ζώα θα πάνε εκεί. Γι' αυτό και αυτό τη μάρτυρα πήρε την κυρία Βούλα Αναγνωστοπούλου να της πει ότι θέλουν να πάρουν να βλέπουν τα ζωάκια. Και είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι εγώ δεν μαζεύω ζώα εδώ πέρα, δεν περισυλλέγω ζώα. Εγώ δεν μπαίνω το Αγρινίου. Άρα δηλαδή αυτό που σας είχε πει, διαπιστώσατε ότι στην πράξη δεν θα ίσχυε. Ακριβώς. Όσο για το ζωάκι το λευκό, λοιπόν, που λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι ήταν επιθετικό, από πού το έβγαλε το συμπέρασμα αυτό? Ότι είχαν γίνει καταγγελίες, μου είπε ο Δήμαρχος συγκεκριμένα. Ωραία, καταγγελίες, ωραία, εγώ δέχομαι ότι ένα σκυλάκι έχει ιδιαίτερη συμπεριφορά. Για να πάρθει λοιπόν μια απόφαση να μαζευτεί λοιπόν ένα ζωάκι, πρέπει να γίνει πενταμιλής επιτροπή του Δήμου, η οποία υπάρχει, και είμαι και εγώ μέλος, και εγώ και η κυρία Βέρη και η θελόντριά μου μέσα, που δεν έγινε ποτέ. Για να δούμε πού θα πάει το ζωάκι, να στηρωθεί, να στυπαριστεί και να δούμε σε τι χώρο. Άρα θα πάει. Λέτε ότι η συγκεκριμένη διαχείριση ήταν αυθαίρετη και παράνομη. Δεν υπήρχε λοιπόν ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ είχα ζητήσει μέσω εγγράφου να γίνει μια πενταμιλή επιτροπή, ενώ να γίνει συνεδρία τη πενταμιλή επιτροπή. Δεν έχω πάρει ούτε καν απάντηση. Πριν λίγες μέρες του περιστατικού. Ωραία, ο Δήμαρχος φαντάζομαι θα μας ακούει. Να χρειάζεται λοιπόν να λάβετε απάντηση βάση νόμου. Αυτό που μου είπε, γιατί του είπα πού βρίσκεται αυτό το σκυλάκι, μου είπε ότι τα δύο άλλα είδαν ότι είναι τσιπαρισμένα, ότι ανήκαν. Οπότε αποδόθηκαν στους κηδεμόνες τους. Το συγκεκριμένο, λέει, το σκυλάκι το λευκό, το κρατούν να το επισκέπτεται κτηνίατρος. Το έχουν εκεί μέχρι να δουν τι θα γίνει. Το σκυλάκι το συγκεκριμένο, το λευκό, γιατί πέρασε θελόντρια από εκεί, το έχουν σε ένα χώρο που βάζουν τα απορροματοφόρα του Δήμου του. Το ζώο λοιπόν δεν έχει επισκεφτεί κανένα σκηνιό στον το δει, καθώς δεν είναι στηρωμένο, είναι ένα θηλυκό λευκό, το οποίο το έχουν εκεί και από ό,τι πληροφορίες κατέχουν και δεμένο. Απαγορεύεται και αυτό να το έχουν, να χωρίσει περιφραγμένο χώρο. Κυρία Μόγκα, πάντως είναι γεγονός ότι αυτή η εικόνα που είδαμε όλοι, μεμονωμένα βέβαια, δεν είδαμε ότι είναι καρότσα φορτηγού, που εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν σε καρότσα φορτηγού. Ήταν λίγο, δηλαδή, ξενίζει αυτή η εικόνα. Ναρκωμένα τώρα τα ζώα σε έναν κάδο. Τώρα θέλω να μου πείτε γενικότερα, γιατί μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, παρακαλώ. Τι επικρατεί εκεί στην περιοχή σε σχέση με τα αδέσποτα, πώς τα διαχειρίζεται ο Δήμος, τι συμβαίνει? Ναι, ναι, ναι. Γενικώς ο Δήμος Ετωλοκαρνανίας είναι σε, τι να σας πω, ότι είναι πίσω από τον ήλιο γενικά στο θέμα των αδέσποτων, γιατί και εμείς το Μεσολόγγι αντιμετωπίζουμε τραγικό πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο δήμαρχο, αυτός ο συγκεκριμένος που έχουμε. Δεν υπάρχει σωστή διαχείριση αδέσποτων, υπάρχει παρανομίας περισυλλογής, έχει καταγγελθεί και ο Δήμος Μεσολογγίου από εμάς. Καθώς κάνει παράνομες περισυλλογές, χρησιμοποιεί και αυτός ο Δήμος πάστες ηρεμιστικές
σε ανθρώπους που δεν πρέπει να τα έχουν στα χέρια τους, καθώς εάν γνωρίζετε ότι για να δοθεί πάστα σε ένα σκυλάκι πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι ναι, συγκεκριμένες λεπτομέρειες αυτές που οφείλουν να τις γνωρίζουν οι αρμόδιοι. Εμείς να πούμε το εξής. Σε λίγο καιρό έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Χρειάζεται η Δήμη σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχουν κονδύλια να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Όχι μόνο για τα ζώα, αλλά για να κινούμαστε όλοι στις πόλεις αξιοπρεπώς. Οι εικόνες που αντικρίζουμε να είναι όμορφες, πολιτισμένες, να μας τιμούν όλους. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Ετήτιαστος τα ζωάκια, επειδή δεν ψηφίζουν, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δικαιώματα. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε το καλύτερο για αυτά και υπάρχουν και νομοθεσίες που πολλοί καταπατάνε και πρέπει να δίνουμε. Όλα τα πλάσματα έχουν. Όλα τα πλάσματα. Δεν επειδή δεν μιλάει ένα πλάσμα ότι δεν έχει δικαίωμα να φάει, δεν έχει δικαίωμα να έχει καλή σωστή και ζωή. Έχετε δίκιο. Όλα τα πλάσματα που νιώθουν, αισθάνονται, συναισθάνονται έχουν δικαιώματα και εμείς που είμαστε τα έλογα πλάσματα οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Περάστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε λίγες εβδομάδες πριν από τις δημοτικές εκλογές και οι νυν Δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρουσίασαν τα ψηφοδέλτιά τους, καθώς και τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους τους για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Από τα ψηφοδέλτιά τους δεν λείπουν και γνωστοί άνθρωποι από τον αθλητισμό αλλά και τις τέχνες. Στον εμβληματικό χώρο του Φωκιανού, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης, παρουσίασε τους υποψήφιους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους της παράταξής του, που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των πολιτών της Αθήνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Θυμάμαι την αντίστοιχη συγκέντρωση του 2019. Απόψε είμαστε περισσότεροι. Τολμώ να πω. Πολύ περισσότεροι. Δουλέψαμε, βαδίσαμε, προχωρήσαμε και το κάναμε μαζί. Η παράταξη Αθήνα Ψηλά συνδυάζει σύμφωνα με τον Κώστα Μπακογιάννη δύο ισχυρά πλεονεκτήματα. Την εμπειρία και την ανανέωση. Η ομάδα μας είναι δυναμική. Είναι αποφασισμένη. Είναι υπερκομματική. Με ένα πλήρες ψηφοδέλτιο 281 υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια νέα θητεία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Η Θεσσαλονίκη δεν θέλει άλλους διχασμούς, δεν θέλει άλλη μιζέρια. Η Θεσσαλονίκη θέλει έργα, η Θεσσαλονίκη θέλει ατζέντα, η Θεσσαλονίκη θέλει όραμα, αλλά πάνω απ' όλα θέλει δουλειά. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι 108 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ενώ στη μάχη των εκλογών με το συνδυασμό του Δημάρχου Νέστη Θεσσαλονίκη, ρίχνονται και άλλοι 173 υποψήφοι στις 5 κοινότητες του Δήμου. Είμαστε ο μόνος Δήμος που αυτή την περίοδο, μια περίοδο οικονομικής κρίσης, μείωσε κατά 30% τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Η παρουσίαση των υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του κύριου Ζέρβα έγινε στον αύλιο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη ραδιουργία τραβά, θα λέγαμε, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πάμε να δούμε τι είπε αυτή τη φορά στην προσπάθειά του να προκαλέσει και να παραπλανήσει. Büyük taarruzun başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu. Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis cizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Απάντηση στις σχετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέροντας συγκεκριμένα ότι οι εχθροπραθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές και δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος ηρεμίας, συνεργασίας και διαλόγου που επιχειρείται να οικοδομηθεί στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας την τρέχουσα περίοδο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η κοινή η ευρωπαϊκή άμυνα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη την πάγια θέση και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα.